Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Ναι, καλησπέρα σας. Κύριε Τριανταφυλλού, καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία αν υπάρχουν θέματα όσον αφορά τις υποδομές για να μπορείτε αφενός να διαθέτετε ευκολότερα τα προϊόντα σας, αφετέρου να έχετε περισσότερη ευκολία στις συναλλαγές σας. Υπάρχουν θέματα υποδομών στην περιοχή σας? Βεβαίως, υπάρχουν μεγάλα θέματα και για προϊόντα που παράγουμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, όπως είναι το μανούρι της βλάστης, έτσι που είναι ένα από τα καλύτερα τυριά, ας πούμε, που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Και όχι μόνο στην ελληνική αγορά, νομίζω. Ναι. Αν είχαμε τις δυνατότητες και είχαμε την υποδομή, θα μπορούσαμε να βγάζουμε περισσότερες ποσότητες γιατί όποιος το δοκιμάζει, εντάξει, τρελαίνεται με αυτή τη γεύση από το μανούρι που γίνεται από κατοικίσιο γάλα, έτσι. Αυτό προσπαθούμε εδώ και χρόνια τώρα, να πάρουμε καταρχήν την ονομασία, γιατί κυκλοφορούν και άλλα είδη, τα λένε μανούρι στην αγορά, τα οποία είναι από συμπυκνώματα και από τη ρόγαλα, έτσι, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το μανούρι. Λοιπόν, εμείς σαν σύλλογος προσπαθούμε να δώσουμε αυτή την ονομασία, η ονομασία την αυθεντική δηλαδή, να έχει την πιστοποίηση και να κάνουμε ένα τυροκομείο συνεταιριστικό για να μπορούμε να βγάζουμε τις ποσότητες που χρειάζεται από εκεί και μετά για να καλύψουμε την αγορά. Και σε ποια φάση είστε τώρα? Είμαστε στο ότι... Έχετε καταφέρει κάτι? Ότι άμα δεν βάλουμε το χέρι μόνοι μας στην τσέπη μας, δεν έχουμε βοήθεια από κανέναν. Κύριε Τριανταφυλλού, η αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση δόθηκε από κάποιες δηλώσεις του Περιφερειάρχη σας, εννοώ της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, του κύριου Κασαπίδη, ο οποίος μας συμπαραστάθηκε, παρέλειψα να το πω, όλα αυτά τα χρόνια ήταν και είναι συμπαραστάτης μας. Αλλά μέχρι εκεί ο άνθρωπος, δεν ξέρω τώρα, δεν έχει τις δυνατότητες. Λοιπόν, σε δηλώσεις του μιλάει για σοβαρή έλλειψη εργατικών χεριών και λέει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να ληφθεί πρόνοια, να υπάρξει πρόνοια έτσι ώστε νέοι άνθρωποι μέσα από την παροχή κινήτρων να στραφούν στην κτηνοτροφική παραγωγή. Τι γίνεται με αυτό το θέμα και χρησιμοποιείτε και αλλοδαπούς εργάτες στο χώρο της κτηνοτροφίας? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι καλή η ερώτησή σας. Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, ναι, είναι το σωστό. Έτσι, και εγώ το υιοθετώ, να έρθουν νέοι, να μπουν. Αλλά εγώ θα σας μιλήσω συγκεκριμένα για μένα, έτσι. Τι να τον πω εγώ το γιο μου τώρα, όταν εγώ φέτος από τα κατσικάκια που έβγαλα για το Πάσχα δηλαδή, μπήκα 6 χιλιάρικα μέσα. Μόνο από το γάλα. Δεν σας βάζω εργατικά. Και ό,τι άλλο δίποτε, μόνο από το γάλα που φάγανε, εμένα μου κόστισε 6 ευρώ το κιλό και το πούλησα με 4. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι? Ναι, βεβαίως. Τι ατούνα έχω εγώ για να τον πω το γιο μου, έλα ρε εσύ εδώ να κάνουμε. Έφυγε, όχι μόνο έφυγε, και εκτός τόπος έφυγε. Καταλαβαίνετε? Έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή, μιλάνε για τον πρωτογενή τομέα. Και ανάθεμα και αν ξέρει κανένας τι είναι ο πρωτογενής τομέας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κυρία Ντόλη, είπαμε. Γκάλι, αλλά δεν πειράζει. Γκάλι, ναι. Ναι, κυρία Γκάλι. Τον μούχλιασαν τα τυριά γιατί του χάλασαν μέσα σε μια σπηλιά και έβγαλε το ροκφόρ. Και το πληρώνουν κάποιοι που το τρώνε τώρα λεφτά, καταλάβατε? Ναι, μιλάτε για το γαλλικό τυρί. Ναι. Ναι, και μάλιστα είναι και μοναδικό γιατί υπάρχει αντίστοιχα το blue cheese της Ολλανδίας, η γκοργοντζόλα της Ιταλίας. Ναι, αλλά αυτά τα υποστηρίξαν και οι κυβερνήσεις των, εντάξει. Σου λέει αυτό θα προωθήσουμε, το προώθησαν, ήταν... Γιατί όταν έχεις η ελληνική ύπαιθρος βγάζει καλά προϊόντα και τα τυροκομικά μας είναι καλά και τα γαλακτοκομικά μας και τα φρούτα μας και τα λάδια μας και τα αυτά. Λοιπόν, ποιος ασχολήθηκε?
Ποιος ασχολήθηκε, δηλαδή όταν μπαίνουμε εμείς μέσα, με τι... πώς να τον πείσω εγώ το γιο μου τώρα να ακολουθήσει το επάγγελμα, πώς. Δεν έχω κίνητρα να του δώσω, καταλάβατε. Mm-hmm. Μετά, οι αλλοδαποί, έρχονται αλλοδαποί, τους κάνουμε χαρτιά, μόλις κάνουν 2-3 χρόνια και πάρουν τα χαρτιά που έχουν, φεύγουν και πάνε και γίνονται καρσόνια στη Χαλκιδική, γίνονται κυπουροί, αναγκαζόμαστε, παίρνουμε παράνομους που δεν έχουν χαρτιά, έρχεται η αστυνομία, τους πιάνει, μας βάζουν και εμάς πρόστιμα. Τι να σας πω, δηλαδή είναι χειρότερα. Έχετε δηλαδή και θέμα με παράνομους αλλοδαπούς που δουλεύουν στα... Υποχρεωτικά, ναι, υποχρεωτικά. Για να θέλεις να κρατήσεις ένα ζωικό κεφάλαιο, κάποιος πρέπει να σε βοηθήσει, έτσι δεν είναι? Και δεν έρχονται με βοήθεια, έρχονται επιπληρωμή. Αλλά έρχεται η αστυνομία, τους πιάνει μας και μας αυτόφορα και δεν σε υπολογίζει κανένας. Και εγώ έβλεπα όλο το χειμώνα να περπατάνε αυτοί οι άνθρωποι που ερχόταν στους δρόμους, είτε από το Πακιστάν είτε από το Αφγανιστάν ή ξέρω εγώ από πού ερχότανε. Λοιπόν, και δεν τους πείραζε κανένας, κύριε Αγκάλη μου. Μάλιστα. Έχω πολλά παράπονα, δηλαδή και όλοι μας οι κτηνοτρόφοι είμαστε απελπισμένοι. Μεγάλη απελπισία. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είμαι σε μετακίνηση, δηλαδή φεύγω από τα Χημαδιά και πάω στα Ορεινά. Και εκεί μπροστά έχουμε θέμα τώρα. Τρέχουμε το αυτοκίνητο, λοιπόν, για να προλάβω για να λύσουμε θέματα, καταλάβατε. Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που σας αφορά στην περιοχή σας και έχει να κάνει με τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μπράβο. Δημιουργούνται αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Ωστόσο, εσείς οι κτηνοτρόφοι θεωρείτε ότι σας δημιουργεί πρόβλημα αυτό. Μα ήδη αυτό καταλαμβάνονται εκτάσεις, ναι. Μπράβο, το πρόβλημα που σας ανέφερα προηγουμένως είναι με το περιβάλλον, με την περιβαλλοντολογική, πώς το λένε, υπηρεσία. Έτσι δεν με αφήνουν να ξεφορτώσω τα ζώα, εκεί που πήγαινα 40 χρόνια. Δεν έχετε δηλαδή τώρα, ναι, δεν έχετε τύπου να πάτε τα ζώα αυτή τη στιγμή. Ναι, εγώ, δεν τα έχω κατεβάσει, πάνω στα φορτηγά είναι. Εγώ του ζήτησα πέρυσι ένα χαρτί, ήθελα να είμαι νόμιμος και ακόμα περιμένω την απάντηση. Να μου πούνε ότι όχι ρε φίλε, ξανά δεν έρχεσαι εδώ. Ή θα πληρώσεις τόσο ή εκείνο ή το άλλο ή θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Κανένας δεν απάντησε. Και κάθονται σε ένα γραφείο μέσα με ένα μολύβι και ένα τηλέφωνο στο χέρι και σου λένε όχι, πάρ' το από εδώ και φύγει πάντα όπου θέλεις. Σε αυτό το χώρο παραδοσιακά είχατε τα ζώα σας? Ναι, 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 τη θερινή περίοδο. Μάλιστα. Οπότε είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα που καλείστε να επιλύσετε. Μα όλο προβλήματα είμαστε, κυρία Γκάλη, όλο προβλήματα είμαστε. Δηλαδή προσφέρουμε, έτσι, δουλεύουμε σκληρά, δεν λέω, η επιλογή μας είναι. Εντάξει, αφήστε και εμείς να δουλέψουμε σωστά και να πληρωθούμε ρε παιδιά. Γιατί να μπαίνουμε μέσα εμείς δηλαδή? Οι χαμηλές τιμές που πουλήσατε φέτος... Μα οι χαμηλές τιμές. Και στην πλήρωσε ο παραγωγός, εγώ δηλαδή, και εσείς ο καταναλωτής. Δηλαδή όταν έβλεπα εγώ στην τηλεόραση ότι πήγαν τα κατσικάκια 10 και 12 ευρώ, δηλαδή χτυπούσα το κεφάλι μου κάτω στο δάπεδο. Ναι, κάθε χρόνο δεν γίνεται όμως αυτό. Κάθε χρόνο γίνεται, γεια. Κάθε χρόνο γίνεται. Και το ανάλογο πρόβλημα, αντίστοιχο πρόβλημα, υπάρχει και με τα γεωργικά προϊόντα. Φυσικά. Αλλά ειδικά φέτος το Πάσχα, το πλήγμα στη μείωση των τιμών ήταν λόγω του κορονοϊού. Δεν υπήρξε ζήτηση κρεάτων. Μα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ. Και δεν φτάσανε τα κρέατα. Πηγαίνανε η κυρία Γκάλη μου και φέρανε από τη Ρουμανία. Και τους λένε οι Ρουμάνοι 5-20. Μα λέει εμείς τα αγοράζουμε 4 στην Ελλάδα. Άμα τα αγοράζεις στην Ελλάδα, λέει εμείς κλείνουμε τα σύνορα. Και τα πληρώσαν 5-20 στους Ρουμάνους, καταλάβατε. Δεν έφτανε δηλαδή η ελληνική παραγωγή. Ναι, ναι. Και ποτέ δεν φτάνει και πάντα γίνονται εισαγωγές. Οκ, εντάξει, να γίνουν. Αλλά βάλε ρε μάγκα, έχεις άντερα να βάλεις εκεί ότι αυτό είναι Βουλγαρίας ή αυτό είναι Ρουμανίας. Δεν το βάζουν, δεν το κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι στην αγορά διοχετεύονται και κρέατα που δεν είναι ελληνικής παραγωγής, αλλά βαφτίζονται ελληνικά. Φυσικά, φυσικά. Γιατί φροντίζουν και πριν το Πάσχα, παράδειγμα, ένα-δύο μήνες φέρνουν
ζώων βάρος φέρνουν εδώ, τα σταυλίζουν κάπου εδώ μέσα στους στάβλους και από εκεί και μετά ξέρετε πώς πάει το γαϊτανάκι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τριανταφύλου για όλα όσα είπαμε, για όλα όσα συζητήσαμε. Να είστε καλά και να ξέρετε ότι οι κτηνοτρόφοι προσφέρανε και προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Εντάξει. Απλά, εάν μου δινόταν αυτή τη στιγμή ευκαιρία να αλλάξω επάγγελμα, θα το άλλαζα τώρα, πριν κατεβώ από το αυτοκίνητο. Mm. Και είναι πολύ στη θέση μου. Πιστέψτε το αυτό. Πολλοί κτηνοτρόφοι απελπισμένοι. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ποια νεολαία να ακολουθήσει, κυρία Γκάλη, με αυτές τις συνθήκες, ποια νεολαία? Ναι, όντως, οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν να δουν κάτι καλύτερο, ασφαλέστερο. 300 κατοικάκια και μπήκα 6.000 μέσα. Από το γάλα που φάγανε μόνο, όχι τα εργατικά. Εντάξει, δεν μιλάω για δεύτερον, για τρίτον, για κάποιον ξένο, σας μιλάω για μένα προσωπικά. Μάλιστα. Κύριε Τριανταφύλου, ελπίζουμε να ακουστείτε, να ακουστείτε ευρύτερα. Φαντάζομαι ότι θα ακουστείτε ευρύτερα, διότι είπαμε ο πρωτογενής τομέας, η παραγωγή στον πρωτογενή τομέα είναι άκρος σημαντική και πάρα πολύ ουσιαστική. Και ελπίζω να υπάρξουν καλύτερες μέρες για την ελληνική κτηνοτροφία. Χρειάζονται δυναμικές παρεμβάσεις. Χρειάζονται έργα, όχι λόγια, κύριε Αγκάλη. Έργα. Άμα θέλουμε να μην τρώμε αρνάκι γάλακτο Ζηλανδία σφαγμένο το 2019, το 2021, χρειάζονται έργα, πράξεις. Μάλιστα. Εκεί θα καταντήσουμε, να τρώμε αρνάκι Νέα Ζηλανδία πριν 2 χρόνια σφαγμένο. Μάλιστα. Και πάλι σας ευχαριστούμε, κύριε Τριανταφυλλού. Καλό σας απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.